Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να προετοιμαστούμε, να κάνουμε τις πρώτες ασκήσεις για το ζέσταμα, γιατί ή θα τρέξουμε, ή θα κάνουμε ποδήλατο, ή θα κολυμπήσουμε. Και δεν το κάνουμε αυτό επειδή έτσι μας κατέβηκε και μας προέκυψε ξαφνικά στη διάρκεια της σεζόν πριν έρθει το καλοκαίρι, αλλά γιατί πλησιάζει ένας αγώνας που έχει γίνει παράδοση, που αποτελεί μέρος της αθλητικής ιστορίας και του αθλητικού τουρισμού της Ελλάδος και φέρνει κόσμο από παντού. Και δεν έχουν πώς να χωρέσουν στις πέτσες για το σπέτσαθλον όλοι όσοι σκοπεύουν να λάβουν μέρος. Κυρία Κουταρέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε απόψε στο Action 24. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εξάλλου, το Action 24 από την πρώτη στιγμή, και να το πούμε αυτό on air, γιατί εσείς όντως δεν ευλογάτε ποτέ τα γένια σας. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ότι πραγματικά στηρίζετε όλα τα κομμάτια του αθλητισμού. Και ξέρετε κάτι, καλά, μου δίνετε πάσα να πω ότι το διαπιστώνουμε και από την ανταπόκριση του κόσμου. Ενδιαφέρεται ο κόσμος. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε στη τηλεόραση: δεν πουλάει το ένα ή το άλλο πράγμα, το τάδε ή το δίνα. Αν το πει στον κόσμο και του αρέσει, θα το εισπράξει, θα το πάρει. Θα το αγκαλιάσει. Το σπέτσαθλον βεβαίως είναι επαιτειακό εφέτος. Είναι το πέμπτο μας. Πέντε χρόνια σπέτσαθλον. Εγώ δεν γυρνάω, μόνο οι διοργανώσεις μου γυρνάω. Το σπέτσαθλον γυρνάει. Το σπέτσαθλον μόνο του. Να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το σπέτσαθλον, το οποίο άρχισε ως το μικρό αδελφάκι, αν θέλετε, του Σπέτσας Μινι Μάραθον, που πλέον φέτος εσείς είμαστε στον 7ο χρόνο. Ναι, είναι πιο παλιό το Σπέτσας Μινι Μάραθον. Όταν το ξεκινήσαμε, το τρίαθλο ήταν ένα σπόρ για τους τολμηρούς, τους πολύ σημαντικούς αθλητές. Όχι κάτι που ανέλαβε κάποιος ερασιτεχνικά, και επειδή εμείς έχουμε την τάση να αγκαλιάσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με μότο το νίκη είναι συμμετοχή και δεν πάμε μόνο για τα ρεκόρ. Αυτό. Αλλά πάμε... Γιατί δεν απευθύνεστε μόνο στους πρωταθλητές. Ακριβώς. Για να μην νομίζει ο κόσμος. Όποιος θέλει, λαμβάνει μέρος. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε το τρίαθλο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και συναρπαστικό, κάπως να το αποδομήσουμε και να το κάνουμε να το αγκαλιάσουμε περισσότερους κόσμους. Και όντως είμαστε σταθερά το μεγαλύτερο τρίαθλο στην Ελλάδα. Φέτος έχουμε τη χαρά να μας έρθουν από ακόμα περισσότερες χώρες. Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί θυμάμαι και πέρυσι ο κόσμος που ερχόταν από πολλά σημεία της Ελλάδος και από το εξωτερικό, ακόμη και συνάδελφοί μου από την Αμερική, και όχι μόνο. Φέτος από πού περιμένετε, έχουν προσθεθεί και άλλες χώρες έχουν στη λίστα. Έχουν προσθεθεί πολλές χώρες στη λίστα. Μάλιστα, να πούμε ότι έχουμε μια ιδιαίτερα ενεργή κοινότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram ειδικά, Σπέτσας Μάραθον. Και ανεβάζουν φωτογραφίες, εκεί ήθελα να πω για να το δώσω με τον αθλητικό τουρισμό. Ανεβάζουν φωτογραφίες προπόνησης, ας πούμε, στην Αυστραλία, στην Τουρκία, στην Ισπανία, με το hashtag σπέτσαθλο και κατά τα άλλα σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι μια διαφήμιση έντονη για τη χώρα, γιατί βάζουν το hashtag σπέτσας και το hashtag σπέτσαθλον σε μια εντελώς νεκρή περίοδο, ας πούμε, και προετοιμάζοντας το έδαφος. Πέρσι είχαμε από 9 χώρες, φέτος έχουμε από 14 χώρες. Τα νούμερα, οι ρυθμοί του σπέτσαθλον κάθε χρόνο είναι αυξητικοί. Όντως. Και είναι ένα θέμα το πόσο μεγάλη θα είναι η συμμετοχή. Δηλαδή, πρέπει να χωρέσουν όλοι αυτοί στο νησί που θα έρθουν. Έχουμε τον πύχη του Σπέτσας Μινι Μάραθον που είχαμε φτάσει στα 17.000 άτομα. Ναι. Οπότε, κάπως τους όλοι καλοί χωράνε. Είναι αυτό είναι το μότο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και όλες οι σπέτσες βοηθάνε πάρα πολύ η τοπική κοινότητα και μάλιστα ανοίγοντας και σπίτια και σχολεία. Δηλαδή, οπότε τους έχουμε ζητήσει τη συνδρομή τους, κυρίως για ερασιτεχνικές ομάδες. Πολύ ομάδες. Μα αν δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, πώς θα προχώρησε? Όχι, γίνεται μια πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση και να τα λέμε και τα καλά, γιατί έτσι. Πάντοτε ακούμε για τα κακά του δημόσιου τομέα και δεν αμφισβητώ ότι είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε ένα παράδειγμα προς μίμηση, με την έννοια ότι είναι ένα καλό παράδειγμα συνδρομής, ας πούμε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με τη Δημοτική Αρχή, πραγματικά το έχετε διαπιστώσει και μόνος σας, να είναι επιποδός επί 4 μέρες οι εθελοντές, οι συλλόγοι, ο εμπορικός σύλλογος, ο σύλλογος γυναικών. Σας ετοιμάζουν την αγαπημένη σας πίτα. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο πώς παίρνει κανείς θερμίδες, να δούμε πώς και οι θερμίδες. Να ετοιμαστούμε λοιπόν για το σπέτσαθλον 5, 6 και 7 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, νησί των Σπετσών, που έχει γίνει και ο ιδανικότερος στίβος. Για 5η χρονιά λοιπόν, το σπέτσαθλον έρχεται.
Εγγραφείτε τώρα, λέει το πρόμο. Ναι. Μέχρι πότε είναι οι εγγραφές, κύριε Κουταρέλη? Κοιτάξτε, θεωρητικά κλείνουν σήμερα στις 12, οπότε το εγγραφείτε τώρα είναι πολύ επίκαιρο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν να κλείσουν χθες, έχουμε δεχτεί τόσα πολλά mail, είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες, να το πούμε και αυτό. Είμαστε φυσικά. Ενώ οι ξένοι, επειδή έρχονται από το εξωτερικό και έχουν προγραμματίσει. Έχουν στείλει και νωρίτερα. Ακριβώς. Κύριε Κουταρέλη, πόσα άτομα περίπου, πόσο κόσμο είπαμε, περίπου. Περιμένουμε περίπου 1.000 άτομα αθλητές και 2.000 επισκέπτες. Μάλιστα. Και τους 2.000 επισκέπτες, μαζί με όσους έχουν έρθει για το θέαμα μόνο, τους προσκαλούμε να ανοίξουμε παρέα την αυλαία. Την Παρασκευή την το βράδυ. Την Παρασκευή το βράδυ, 8.30 ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Για ένα περπάτημα, έτσι να το πω, στο Σούρουπο, από την Τάπιο στο παλιό λιμάνι, που είναι μια διαδρομή. Υπέροχο. Ναι, είναι σαν σκηνικό. Ζωγραφιά. Ακριβώς. Οπότε συμμετέχουμε μαζί με ξένους σε αυτή τη διαδρομή. Ειλικρινά, νομίζω ότι έχουν βρεθεί στον παράδεισο. Ότι παίζουν σε κάποιο σενάριο ταινίας. Ακριβώς έτσι, όπως τα λέτε. Και αυτό έχει ένα συμβολικό κόστος 5 ευρώ και όλα τα λεφτά θα διατεθούν στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Αθλητισμός για Όλους. Mm-hmm. Όπως στόχος μας είναι να στηρίξουμε 4 πολύ νέους αθλητές στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Άρα δεν είναι μόνο ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας, αλλά και ο υποστηρικτικός, που το έχουμε πει τόσες φορές εδώ με καλεσμένους που έχουν φέρει αθλητές προ και μετά Ρίο Ολυμπιακών Αγώνων, το πόσο δύσκολο είναι να προετοιμαστεί κανείς για τους επόμενους που είναι το Τόκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μηδενίστηκε στο Ρίο και την επόμενη μέρα για τους αθλητές ξαναξεκίνησε από την αρχή για τους περισσότερους. Και αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί τα 4 χρόνια μας φαίνονται πολύ μεγάλο χρόνο. Είναι μακριά, αλλά είναι για τους αθλητές που προετοιμάζονται είναι πολύ ακριβώς. Κοντά. Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι του χρόνου έχουμε προκρίσεις. Σωστά. Οπότε οι αθλητές αυτοί πρέπει να έχουν βρει τους πόρους να μπορούν να συνεχίσουν. Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να περπατήσουμε, να τρέξουμε. Δεν έχει χρονομέτρηση αυτό το σκέλος τουλάχιστον. Μη φοβάστε, δεν θα ακριβώς τερματίσετε τελευταίοι ή προτελευταίοι. Όλοι καλοί χωράνε, που είπε η κυρία Κουταρέλη. Σωστά. Και όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να λάβουν μέρος. Σωστά. Αυτό λοιπόν, κύριε Κουταρέλη, είναι Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ, 8.30 ώρα. Στις 8.30 ώρα, Twilight Charity Run. Twilight Charity Run. Και προσκαλούμε και όλους τους ανθρώπους που έχουν σπίτι, που φιλοξενούν, τους εθελοντές μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι και το μόνο σκέλος το οποίο μπορεί να συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές. Mm-hmm. Και αυτό είναι για μένα το ωραιότερο κομμάτι, γιατί οι εθελοντές δυστυχώς και το Σάββατο και την Κυριακή είναι στα πόστα τους, κλείνουν τους δρόμους. Βέβαια. Και άρα δεν μπορούν να συμμετέχουν. Και είναι ένα πολύ γεμάτο που είπατε για την Κυριακή. Είπαμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κυρίες και κύριοι. 5, 6, 7 Μαΐου το Σπέτσαθλο, λοιπόν, στο πανέμορφο νησί των Σπετσών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο. Μας είπε η κυρία Κουταρέλη, 8.30 το βράδυ της Παρασκευής, τι μας περιμένει. Πάμε να πούμε λίγο. Ο μεγάλος αγώνας βεβαίως του τριάθλου με τις διαφορετικές αποστάσεις είναι την Κυριακή. Να τις πούμε λίγο για να βεβαίως καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας τι σημαίνει τρίαθλο. Έχουμε μία μικρή απόσταση, η οποία είναι 750 μέτρα κολύμπι, 25 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, το ένα μετά το άλλο. Και μετά το endurance, που είναι η ολυμπιακή απόσταση και κατά λίγο μεγαλύτερη, επειδή χρησιμοποιούμε το φυσικό τοπίο των Σπετσών, που ναι, είναι 10 χιλιόμετρα παραπάνω, που είναι τα διπλά. Δηλαδή, οι αθλητές που θα κάνουν το endurance θα κολυμπήσουν 1500 μέτρα, θα ποδηλατήσουν 50 χιλιόμετρα και θα τρέξουν 10 χιλιόμετρα. Και το τρομερό, κυρία Κουταρέλη, το λέω και πάλι στους τηλεθεατές, και επειδή το έζησα και πέρυσι, με ακόμη και φίλους που ήταν παρόντες, μην νομίζετε ότι όλα αυτά που λέει, που ακούγονται δυσθεώρετα εμπόδια, ότι έχουν να κάνουν με μόνο επαγγελματίες, κανονικούς αθλητές ετών που προετοιμάζονται και κάνουν. Είναι και άνθρωποι κανονικοί, απλοί, που φυσικά προπονούνται. Βέβαια. Γιατί πρέπει να προσέχουμε και την υγεία μας. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή, να πούμε ότι είναι με τη συνδιοργάνωση Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, και από την πρώτη στιγμή είχαμε επιτρέψει και ομάδες κυταλλοδρομίας, mm-hmm, που σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος να κάνει το ποδηλατικό, το κολυμβητικό, και αυτό, αν θέλετε, λίγο ξεθάρεψε τον κόσμο. Μπράβο. Να δημιουργήσουν ομάδες, να δημιουργήσουν παρέες, γιατί ο αθλητισμός δημιουργεί αυτές τις καταπληκτικές εικόνες που είναι αρκετά δύσκολο να το βρούμε κάπου αλλού. Και με το πολύ ωραίο σκηνικό των Σπετσών πάντοτε μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Που βοηθάει ακόμη κι αν οι καιρικές συνθήκες πάντα παίζουν ρόλο, αλλά δόξα τω Θεώ τέτοια εποχή πάνω κάτω τα νερά είναι συνεργάσιμα. Εγώ είμαι full προληπτική, οπότε ούτε το καλό. Όπως και οι περισσότεροι αθλητές, έχω να σας πω, είναι πολύ προληπτικοί. Το ξέρω, για εσάς δεν ήξερα, για τις οδηγίες το ξέρω. Εγώ είμαι full προληπτική, οπότε δεν λέω τίποτα για το να θέμα. Να πούμε λοιπόν κάτι που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, και δεν έχει να κάνει με προληψη. Είπαμε λοιπόν το πρόγραμμα της Κυριακής, είπαμε της Παρασκευής, ναι, και του Σαββάτου. Σωστά.
Το πρόγραμμα της Κυριακής, να επισημάνω ότι έχει αυτές τις δύο διαδρομές και συμμετέχουν και ομάδες σκηταλοδρομίας. Θα έχουμε πολύ σημαντικούς αθλητές, δηλαδή τον περσινό νικητή του Endurance, τον Γρηγόρη Σουβατζόγλου, πρωταθλητή τριάθλου, ο οποίος έκανε και ρεκόρ διαδρομής. Ο Νικόλας Οσημαντήρας, που βγήκε πρώτος στο Κολύμπι πέρσι, θα συμμετέχει με την ομάδα της Interveten, το ίδιο και η Κατερίνα Σάπαρη. Η ομάδα των Holmes Place πάντοτε δίνει το παρόν. Υποστηρικτικά είναι εκεί. Πολύ δυναμικά. Και θα κολυμπήσει και όλη η ομάδα της Πάστρα Κρέτων Αξιόζα, που πέρσι, νομίζω τους είχατε φιλοξενήσει και στην εκπομπή, είχαν κάνει το διάπλου της μάχης για φιλανθρωπικό σκοπό. Απίστευτο. Η Ντενίση Δημάκη θα είναι εκεί, ο Γιάννης Οδρυμονάκος, ο Δημητσοκουλούρης. Πολλοί παραολυμπιονίκες. Σπουδαία ονόματα όλα όσα αναφέρατε. Πολύ σημαντικά. Και πολύ καλές αφορμές για όλους μας. Ο Δημήτρης ο Καρυπίδης που βγήκε έκτος. Τη βλέπουμε πίσω σας την ταινία στη Δημάκη. Ναι, ωραία, ναι. Ο Δημήτρης ο Καρυπίδης που βγήκε έκτος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου. Και η Καρολίνα η Πελενδρίτου, η χρυσή παραολυμπιονίκη της Κύπρου, η οποία το Σάββατο θα κολυμπήσει μαζί με τον Γιάννη Δρυμονάκο. Μάλιστα. Ωραία, το Σάββατο λοιπόν έχουμε τον κολυμπητικό αγώνα Σάββατο, των χιλίων μέτρων. Επειδή θέλουμε και οι ξένοι να εξοικειωθούν λίγο με το σκηνικό των σπετσών, το οποίο είναι ένα αμφισβήτητο πανέμορφο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Ο συνάδελφός σας από το εξωτερικό, που είχε έρθει από την Αμερική, από το περιοδικό Men's Health, είχε πει ότι ήταν τόσο όμορφη η διαδρομή που είχε χάσει χρόνο χαζεύοντας. Και ήταν πολύ πορωμένος ο ίδιος και του είχε κάνει εντύπωση αυτό. Άρα το Σάββατο έχουμε δύο αγώνες, οι οποίοι είναι μεν αγώνες, αλλά για τους τριαθλητές είναι λίγο εν είδη προπόνηση. Είναι κάτι σαν προπόνηση. Ακριβώς. Και έχουμε και το μεγάλο, ας πούμε, νέο trend στο χώρο του fitness, που είναι το SUP. Το SUP. Το stand-up paddle, όπου η Big μας έχει φέρει τις καταπληκτικές της σανίδες και θα γίνει ένα event, περισσότερο επιτόπου δηλαδή θα δημιουργηθούν κάποιες ομάδες και πάλι για τους παρευρισκόμενους στην παραλία για να δουν την τεχνική, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, είναι εξαιρετικά δύσκολο και γυμνάζει και πάρα πολύ καλά όλα τα σημεία του σώματος. Θα κάνουμε μια ανατελεία πριν καταλήξουμε με το σπέτσαθλο βεβαίως και την κυρία Κουταρίλη. Να σας πω μια άλλη ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με τους Ολυμπιονίκες μας, τον Μάντι και τον Καγιαλή, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες. Στο ΙΕΡ της Γαλλίας έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, το ιστιοπλοϊκό βεβαίως. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα, να θυμίσω, θα γίνει εφέτος στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούλιο. Να σας πω λοιπόν ότι ο Μάντις και ο Καγιαλής, τους βλέπετε εδώ, στη μία από τις δίκαιες, απολύτως σωστές βραβεύσεις, να και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Σπύρος Καπράλος αριστερά, ο Μάντις δεξιά και ο Καγιαλής αριστερά, τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ, και πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Ζανέιρο. Θυμίζω μας έφεραν το μετάλλιο και είναι από εκείνους τους αθλητές που διαφημίζουν για καλό λόγο την Ελλάδα, μας κάνουν υπερήφανους. Είναι λοιπόν μετά από τέσσερις ιστιοδρομίες στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, δύο τους, αυτή την ώρα στο ΙΕΡ της Γαλλίας, στην πρώτη θέση. Και τους ευχόμαστε να παραμείνουν σε αυτήν. Άλλωστε έχουν αποδείξει τι μπορούν να καταφέρουν και δεν το βάζουν κάτω με τίποτα. Θα βάλουν το μεγάλο στόχο που έχουν, μας το είχε πει ο Μάντις στην εκπομπή, το παγκόσμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο καλοκαίρι. Και να επιστρέψουμε, κύριε Κουταρέλη, κλείνοντας τη συζήτησή μας για το σπέτσαθλον, αφού είπαμε και το πρόγραμμα, είπαμε τις συμμετοχές, να πούμε, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Θυμάμαι κόσμο που δεν ήταν εξ ορισμού το κατεξοχήν προφίλ αθλητή, με πόση επιμονή και πάθος και δίψα ήθελαν να φορέσουν τη φόρμα που έπρεπε για να λάβουν μέρος και να αγωνιστούν είτε στο ποδήλατο, είτε στο κολύμπι, είτε στο τρέξιμο. Εκτός από την ποιότητα της διοργάνωσης, είναι και το feeling των ανθρώπων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός δημιουργεί αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Νομίζω ότι στις πέτσες το ξαναείτε, το ξαναζήσετε, έχουμε το τέλειο σκηνικό. Γιατί έχουμε το πανέμορφο φυσικό τοπίο, έχουμε τους καταπληκτικούς πετσιώτες εθελοντές που το νιώθουν. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν το νιώθει κάποιος, αυτό βγαίνει ως αυθεντικότητα. Και άρα δεν είναι κάτι. Έχουμε εμάς που πραγματικά προσπαθούμε όλο το χρόνο να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό. Είναι το τεχνικό κομμάτι που έχει τη στήριξη η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, όπως είπαμε. Και άρα όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια ευγενής άμυλα και έναν υγιή ανταγωνισμό. Έτσι. Γιατί υπάρχει αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο ανταγωνισμός για μια θέση στο βάθρο, το οποίο όμως δημιουργεί και αυτές πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουταρέλη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σας περιμένουμε. Περιμένουμε και τους τηλεθεατές. Όσο προληπτικοί και αν είμαστε, την καλή επιτυχία θα την πω, γιατί σε θεωρώ δεδομένη. Ευχαριστούμε πολύ. Και κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε με ένα ακόμη έτσι πολύ ωραίο, ευχάριστο και ενδιαφέρον πρόμο για τον αγώνα των σπετσών. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως κάθε βράδυ στις 8 παρα 5. Και αφού σας πω ότι λίγο πριν τελειώσει το μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Ολυμπιακός προηγείται τη ΑΕΚ με 1-0. Καλό βράδυ.